Λοιπόν, πρώτον, αυτό που ακούσαμε δεν είναι καθόλου βλακεία, για σαν μου το λες. Δεύτερον, η βερσιόν του Λεβέντη που τα σπάει, τη βάλαμε πριν από λίγες μέρες. Τρίτον, ψάχτε στο κανάλι YouTube αυτού που έκανε τη διασκευή του Λεβέντη στο Ace of Spades. Εκεί θα βρείτε και αυτό το τραγούδι. Όχι, όχι εκεί. Πού? Όχι. Δεν είναι σε αυτόν. Τέλος πάντων, πάρτε ένα πειραματικό ωραίο τραγούδι είναι. Έλα, πες το ρε Κυριάκη, πες το ρε Κυριάκη, γιατί είχε μεγάλο τίτλο. Κάτσε γιατί τρίζουν και τα κόκαλα. Λοιπόν, είναι ο Θούριος. Ναι. Στίχοι ξέρουμε όλοι ποιος. Ναι. Μουσική Motorhead. Ναι. Και είναι Ρίγας. Ναι. Δεν θυμάμαι το πόνιμό του. And the G-Spot Experiment. Μάλιστα. Μας λέει ότι είναι Ρίγας, γιατί αλλιώς... Πώς θα γινόταν, ρε φίλε, μου... Ρίγας Αριστοτέλης. Ρίγας Αριστοτέλης. Oh, oh, μεγάλη κληρονομιά. Ονοματεπώνυμο. Και συνδυάζει. Τώρα δεν θέλω να. Όχι, να κάνω. Δεν θα τοποθετηθώ. Όχι, όχι, όχι. Να τοποθετηθεί. Να τοποθετηθεί. Δεν θα τοποθετηθώ. Να τοποθετηθεί. Θα μείνω κότα. Να τοποθετηθεί. Όχι, όχι. Μ' άρεσε πάντως η παρέμβαση του Κώστα Κυριάκη που επιτέλους μίλησε με στοιχεία γιατί εσύ ήσουν φουλ στην παραπληροφόρηση, ρε φίλε. Δεν την παραπληροφόρηση. Ήμουν στη μη πληροφόρηση. Στην απουσία πληροφόρηση. Έτσι. Που και αυτό βεβαίως το ίδιο κακό είναι. Έτσι. Δεν υπάρχει όμως. Εδώ κάπου τελειώνει η απουσία πληροφόρηση. Τώρα από εδώ και πέρα πλέον πάμε με στοιχεία. Ναι. Έχουμε 45 λεπτά στη διάθεσή μας. Θα μιλήσουμε όπως πάντα κάνουμε τις Παρασκευές αυτή την ώρα με στοιχεία. Μίμη Ε. Γυρίας, Μακόλεϊ Κρυσάντους, συνέντευξη. Ναι. Για να ξεκινήσουμε από τα πολύ σημαντικά. Λοιπόν. Καταρχάς να συγχαρούμε το Μουμουέ της Νιγηρίας το συγκεκριμένο. Για την... Το Σκορ Νιτζήρια. Το Σκορ Νιτζήρια. Βεβαίως. Πολύ ταιριαστό για την δημοσιογραφική επιτυχία, έτσι. Να μιλήσει με τον, τον Μακόλεϊ Κρυσάντους. Λοιπόν, και ο Μακόλεϊ Κρυσάντους ανάμεσα στα υπόλοιπα που είπε και η κυρία εξέφρασε και ένα δίκαιο παράπονο. Λέει, κοιτάξτε παιδιά, εγώ ποιος είμαι? Είμαι κανένας, ας πούμε, τυχάρπαστος, είμαι κανένας πουθενάς? Όχι. Πού έχει παίξει ο Μακόλεϊ Κρυσάντους, είπε ο Μακόλεϊ για τον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο. Σωστά. Έχει παίξει στο Αμβούργο, έχει παίξει. Έχει παίξει στη Φραγκφούρτη, έχει παίξει. Έχει παίξει στη Σίβασπορ, έχει παίξει. Έχει παίξει στη Λας Πάλμας, έχει παίξει. Έχει παίξει στην ΑΕΚΑΡΑ, έχει παίξει. Στη Λαμία, του Μπάμπη. Εντάξει, στη Λαμία και στη Ρέους και ξέρω εγώ. Λοιπόν, είναι ομάδες που τις ξέρουμε όλοι αυτές. Ναι, είναι απάντηση. Γιατί θέλετε λοιπόν να με δοκιμάσετε, λέει ο Μακόλεϊ Κρυσάντους. Τι πάει να πει να με δοκιμάσετε? Να με δοκιμάσετε τι? Να δείτε αν είμαι καλυμπραρισμένος, αν είμαι ζυγοσταθμισμένος. Τι ακριβώς να δοκιμάσετε δηλαδή από μένα? Κοίτα, να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι η ίδια οργή πλημμύρισε και εμένα όταν πρώτο διάβαζα την είδηση. Ναι. Σε δεύτερο χρόνο όμως, όταν κατακάθισε έτσι λίγο ο θυμός, το σκέφτηκα λίγο διαφορετικά. Ναι. Σου πω, έχεις ένα αγαπημένο παλτό. Όχι για τον Κρυσάντους, αλλά λέμε ένα παλτό στην δουλάπα σου. Ναι. Αγαπημένο, λατρεμένο, ναι. Δοκιμασμένο, έχεις κάνει σεξ με το παλτό, έχεις φάει βροχές με το παλτό. Δεν ακούστηκε κάπως τώρα. Ρε παιδί μου, εννοώ, έχεις ρίξει, έχεις κερδίσει εντυπώσεις επειδή μπήκες κάπου με αυτό το παλτό. Και πάλι μπόρεσες, ακούστηκε κάπως αυτό. Και μπόρεσες να κάνεις το πρώτο βήμα. Τέλος πάντων, είναι ωραίο το παλτό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το παλτό είναι σούπερ. Αλλά εσύ το τελευταίο διάστημα έχεις πάρει κιλάκια. Δεν θα το δοκιμάσεις. Στην ουσία, το παλτό δοκιμάζει εσένα. Οπότε πιστεύω εγώ πιστεύω, ναι, αυτές οι ομάδες που κάλεσαν το Μαμάκι για δοκιμαστικό, σου λέει κάτσε να δούμε, είμαστε στο δικό του επίπεδο. Κατάλαβες τώρα? Ωραίο αυτό, δεν το είχα σκεφτεί. Ούτε εγώ, τώρα μου ήρθε. Αλλά θεωρώ ότι είναι μια σωστή προσέγγιση όμως. Αυτό είναι πολύ καλό τώρα που είπες. Απλά εντάξει, δεν ήταν πολύ γάτος από ό,τι φαίνεται ο δημοσιογράφος και δεν έφερε τη συζήτηση εκεί που πρέπει. Και γι' αυτό φαίνεται ότι είναι το παράπονο του Μάκη. Ναι. Σωστό. Ναι, ενδεχομένως δεν ήξερε. Δεν μπόρεσε να το πιάσει αυτό. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και μου αρέσει, ας πούμε, το κείμενο στο Sport FM. Τελειώνει, ας πούμε, με την υπενθύμηση ότι με την ΑΕΚΑΡΑ έβαλε 6 γκολ στα 17 μάτς. Ναι. Και ότι εντάξει, με τη Λαμία δεν σκοράραμε, αλλά παίξαμε ούτε 2,90 λεπτά. Δύο μάτς και αυτά. Και αυτά σκάρτα. Σκάρτα, έλα. Αυτά σκάρτα, ναι. Έλα. Ναι, δεν ξέρω τι έγινε και με τη. Δεν ξέρω τι έγινε με τη Λαμία και δεν ξέρω τι έγινε και με τον Ντακόλ κιόλας. Γιατί δεν έδωσε το δίδυμο, εννοείς? Δεν ξέρω τώρα τι θέματα είχαμε εκεί. Ενώ ήμασταν η μοναδική ομάδα Super League που μπορούσαμε αποδεδειγμένα να παίξουμε με Twin Towers μπροστά. Μ' αρέσεις. Δεν το εκμεταλλευτήκαμε αυτό το πράγμα.
Δεν ξέρω τι έχει γίνει εδώ πέρα. Και υπάρχει και μία, από ό,τι βλέπω, και μία ομερτά καλύπτει το θέμα. Δηλαδή, μάθαμε, ήρθε ο Κρυσάνης Οντοκιονταγκόλ, πανηγυρίσαμε αυτά, είδαμε, παίζουν, δεν παίζουν, ξέρω εγώ, αυτά, απορρίσαμε κτλ. Ξαφνικά φεύγουν την ίδια μέρα ο Οντοκιονταγκόλ και ξέρω, όπα ρε φίλε. Τι πάνε να μην φεύγουν την ίδια μέρα. Χωρίς να γίνει κάποια ρελάτα, α πούμε, δηλαδή, με Μπραντάου που είχε φύγει στο μεταξύ από Λεβαδιακό. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνω γενικά. Εκτός από τα καλύτερα μυαλά, φεύγουν και τα καλύτερα κορμιά. Βεβαίως. 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 Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, σε υπόλοιπα νέα, γιατί εμείς εδώ πέρα κάνουμε και ρεπορτάζ. Θυμάστε αυτόν τον γελίο το διαιτητή. Οπα. Τον Τόνι το Σαπρόν. Σε εκείνο το παιχνίδι της Ναντ με την Παρή, που γλίστρησε ο αμυντικός. Ναι. Ευτυχώς που υπάρχει ο Χοδωροθύμιος. Έλα, ρε, κάνε την υποβολία, λέγε μου στα αυτή. Που έπεσε ο διαιτητής, ρε. Όχι, δεν το θυμάμαι. Που έπεσε ο διαιτητής με τον αμυντικό της Ναντ. Ρε, εσύ, μήπως είχα ρεπό, ξέρεις, τα ρεπό μου δεν ασχολούμαι με τέτοια πράγματα. Ναι, μπορεί. Είχε γίνει λοιπόν ένα σκηνικό, ναι, όπου τρέχανε και οι δύο, ναι, ο αμυντικός της Ναντ και ο διαιτητής από πίσω του. Λοιπόν, ο διαιτητής πέφτει μόνος του. Ναι. Ο επιθετικός που ήταν με την μπάλα όλη αυτή την ώρα. Δεν έχει, κάπου αλλού τέλος πάντων. Πέφτει και ο αμυντικός. Στην πραγματικότητα ο διαιτητής ρίχνει τον αμυντικό κάτω. Αυτό γίνεται στην πραγματικότητα. Και του βγάζει καρτά. Λοιπόν. Ναι, σημαίνει και του βγάζει κόκκινη. Κόκκινη. Του βγάζει δεύτερη κίτρινη για την ακριβία. Δεύτερη κίτρινη κόκκινη και όλος έχει τρελαθεί. Ας πούμε. Γιατί ξέρω, νόμιζε ότι τον χτύπησε. Νόμιζε ότι τον έριξε ο παίκτης επίτηδες. Μου έχει συμβεί υπό την επίρρεια αλκοόλ αυτό. Τρομερά πράγματα. Δεν κάναμε κάποια έφεση, ένσταση, να πάμε στο ΚΑΣ. Θέλω να σου πω τι κάναμε. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που κάναμε, και ακολουθούμε το ρεπορτάζ για να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Λοιπόν, 6 μήνες όξο ο διαιτητής. Α, ναι. 6 μήνες. Όχι ως συνέπεια του τραυματισμού του από το tackling που έκανε ο ίδιος. Όχι, 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 τιμωρία, ξερά. Ναι. Είδαμε το βίντεο, λέμε, όπα ρε φίλε. Όπα ρε φίλε, τι είναι αυτό που μας κάνεις, ας πούμε. 6 μήνες όξο, όξο, γεια σου. Τέλος. Δεν πιστεύω να μας τον φέρουν εδώ τώρα που λέει θα φέρουν δύο να πλαισιώσουν την ΚΕΔ και κάτι τέτοια. Α, δεν ξέρω αν είναι. Δεν ξέρω αν είναι από αυτούς. Απλά να τα ακούνε αυτά όσοι κατά καιρούς θέλουν ξένους διαιτητάς. Που συνήθως δεν είναι οι ίδιοι κάθε φορά, αλλά αλλάζει. Αυτό είναι ρολόι. Έτσι. Εγώ το λέω, για φαντάσου να σου έρθει αυτό το. Γιατί και το Ναντ Παρί δεν είναι κανένα μικρό παιχνίδι, να το πω έτσι. Πλάκα κάνεις. Έλα τώρα. Πλάκα κάνεις. Ναντ Παρί. Αστείευεσαι. Σπουδαίο παιχνίδι. Ολυμπιακός ΑΕΚ δεν ήτανε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι. Ήτανε σπουδαίο. Και είναι τόσο σπουδαίο που με χαρά βλέπω, για να πάμε σιγά σιγά και στα ματσάκια, ότι κορυφαία είδηση στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ναι, και αυτό είναι το καλό, είναι ότι ο Αστρίντο Αϊντάρεβιτς είναι διαθέσιμος. Ναι. Και αυτό λέει πολλά για την ΑΕΚ και για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ, διότι ερχόμενος από τα δύο συνεχόμενα ρεπό, η είδηση που είχα σταμπάρει και εγώ στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ είναι δύσκολο να προλάβει τον ντέρμπι ο Αϊντάρεβιτς. Ναι. Και εκεί πάγωσα, αν και δεν είμαι ούτε ΑΕΚτζής ούτε Ολυμπιακός, mm-hmm, αλλά για τη χαρά του ποδοσφαίρου, για το ίδιο το σπορ, για να κάνουμε νέους φίλους κτλ. Λες τώρα ο Αϊντάρεβιτς, ρε φίλε. Ενώ τώρα, ναι, σήμερα. Ναι. Το βλέπεις. Δηλαδή λες από όλους ο Αϊντάρεβιτς. Λες γιατί να μην δούμε μια φορά ένα παιχνίδι που να είναι διαθέσιμοι όλοι οι, ναι, σημαντικοί παίκτες. Ναι. Το όνομα δεν μπορούμε να δούμε, δεν μπορεί να κάτσει μια φορά. Έτσι, στατιστικά ρε παιδί, να μας κάτσει να πούμε ένα μάτς που να μην μπει, να μην έχει να λέει κανένα στο τέλος. Να λέξει ο Γιακμού λείπει ο Αϊντάρεβιτς. Γιατί λες εντάξει, οκ, okay, σου λείπει ο Αϊντάρεβιτς, λογικό. Δηλαδή τι να κάνεις. Απλά σκέφτομαι εγώ τώρα. Για να το έχω για το δελτίο μετά. Σφίγγει τα δόντια και προλαβαίνει ο Αϊντάρεβιτς. Όχι, καν. Είναι. Τίποτα, ξεπέρασε ενοχλήσεις δικέφαλο, μπήκε κανονικά στο πρόγραμμα, σημαίνει ότι ιατρικά είναι έτοιμος. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Είναι Παρασκευή, προπονήθηκε κανονικά. Και όπως δεν ήταν παντός, το πρόβλημα που είχε προκύψει για τον Μανώλο Χιμένεθ λύθηκε. Λύθηκε. Ποιο πρόβλημα θα ρωτήσει κάποιος. Λύθηκε. Έχει λύθηκε σημασία. Ναι. Λύθηκε το πρόβλημα. Αυτό είναι που έχει σημασία. Τον βλέπεις να ξεκινάει στον ντέρμπι τον Αϊντάρεβιτς. Είναι διαθέσιμος. Πρέπει να μου πεις με ποια ιδιότητά μου πρέπει να σου απαντήσω. Θες να μου αφήσεις μια μικρή λίστα. Τα έχουμε πει, ως πατέρας. Ως πατέρας δεν θα μου απαντήσεις. Θα σου απαντήσω. Απ' έως πω ότι αυτό δεν είναι τώρα μια βλακεία που έκατσα και τη σκέφτηκα. Μπα. Καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή ο Κώστας Σκανδαλίδης, ναι, πριν από αρκετά χρόνια. Θα σοκάρα πάντα μιλάω. Τον έχω ρωτήσει κάτι. Νομίζω ότι ήταν στην ανατροπή κιόλας. Πρέπει να πω.
Ένα αρκετά χρόνο και δεν το θυμάμαι. Μπορεί να με ξεγελάει η μνήμη μου εδώ. Τέλος πάντων, ήταν καλεσμένο στην τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, κλασικό πολιτικό πάνελ. Mm-hmm. Και τον ρωτάνε κάτι. Κάτι, όχι τίποτα, ρε παιδί μου, φοβερό και τρομερό. Μια κλασική ερώτηση ροής, να το πούμε έτσι. Και αφού για δύο δευτερόλεπτα ο Κώστας Καλαρίς το σκέφτει, γυρίζει τον παρουσιαστή και του λέει: να σας απαντήσω ως βουλευτής, ως πρώην υπουργός, ως γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ ή ως Κώστας Καδαλίδης. Respect, γιατί αυτό μου θυμίζει απάντηση Γιάννη Κομπότη σε ερώτηση τι έχετε να πείτε για αυτά που σας καταλογίζουν στο χώρο του ποδοσφαίρου. Και είπε: άλλα κάνω, άλλα νομίζουν ότι κάνω και αλλιώς σώζεται Λεβαδιακός. Έχω την εντύπωση ότι στο Σπορ 24, γιατί θέλω να αποδίδω, ας πούμε. Έχω αυτή την εντύπωση. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να ήταν στον Καζέτα, ξέρω. Δεν ήταν σε εμάς. Δεν ήταν σε εμάς. Αλλά αυτό το άλλα κάνω, άλλα νομίζω ότι κάνω και άλλα γίνονται για να σωθεί ο Λεβαδιακός, κάτι τέτοιο ήταν φανταστικό. Ρε εσύ τώρα, αυτό είναι, γιατί είναι τρία επίπεδα πραγματικότητας αυτό. Ναι. Είναι τρία διαφορετικά επίπεδα πραγματικότητας. Και ταιριάζει πάρα πολύ, ας πούμε, στην όλη φάση και αυτό που λέμε σκανδαλίδια κτλ. Είναι μια λαβάρα μας. Μεγάλο inception ο Γιάνναρος ο Κομπότης. Μεγάλο inception. Οπότε η ερώτηση είναι να απαντήσω ως πατέρας, λοιπόν, τι θα έλεγα τον Αστρίδη Ντάραβιτς. Θα έλεγα να είναι καλά. Να είναι καλά ο Αστρίδη Ντάραβιτς, και γιατί ως πατέρας όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι καλά. Α, νόμιζα ότι θα έλεγες θέλω όλα τα παιδιά του κόσμου να γίνουν Ντάραβιτς. Εντάξει, αυτό δεν τολμάω. Το, το κρατάω για τις τρεις ευχές που θα μου δώσει το τζίνι αυτό. Μπράβο, θα είναι μία. Θα είναι μία. Σενάριο. Αλλά ως πατέρας θέλω να είναι καλά. Να είναι καλά ο Αστρίδη Ντάραβιτς και να είναι επιλογή. Δηλαδή κάποιος μπορεί να πει τώρα εντάξει τι είναι αυτά που μας λες τώρα, ποιο Σαϊντάραβιτς αυτά, θα θυμίσει το φαουλ, το θυμάστε παιδιά, δεν το έχετε ξεχάσει, το φαουλάκι, το φαουλάκι το θυμόμαστε καλά, ο Σαϊντάραβιτς αργός, το σουηδικό παλτό, έτσι ο αυτός που ανεβάζει βίντεο μόνο για να τραγουδάει, ο δε στρίβει το φαουλάκι όμως. Δεν είχαμε μια κόντρα. Τι. Το φαουλάκι κάπου δεν βρήκε μπάλα. Δεν έχει να κάνει, ρε φίλε. Πιστώθηκε και χρεώθηκε. Κάτσε για μισό λεπτό. Πιστώθηκε και χρεώθηκε. Πιστώθηκε. Μα λοιπόν τώρα τι μου λες τώρα. Και στο κάτω-κάτω τη γραφή, όσοι έχουν παίξει μπιλιάρδο ξέρουν ότι οι κόντες είναι μέσα στο παιχνίδι. Άγια σου. Και... Άγια σου. Τώρα ναι. Μπορείς εσύ να αποδείξεις ότι δεν ήθελε να το κάνει αυτό, Ντάραβιτς. Όχι. Μπορεί κάποιος να αποδείξει ότι το ήθελε. Τίποτα. Μόνο δηλαδή αυτό το ήθελε ο Ντάραβιτς και θεωρία επίπεδης γης. Αυτά τα δύο είναι. Έτσι. Λοιπόν, οπότε όσοι βρίσκονται τώρα, Ντάραβιτς, καθίστε και σκεφτείτε. Εγώ ρωτάω, πόσα γκολ έχει βάλει. Για να πούμε τους υπόλοιπους που παίζουν στη θέση του, ωραία, που είναι υποψήφοι για να ξεκινήσουν. Ναι. Πόσα γκολ έχει βάλει ο Γαλανόπουλος εναντίον του Ολυμπιακού. Ναι. Εναντίον του Ολυμπιακού, λέω συγκεκριμένα. Όσα και ο Νίκλας Μπέντνερ. Κανένα. Μπράβο. Πόσα γκολ έχει βάλει ο Παναγιώτης Κονέ με τη φανέλα της ΑΕΚ εναντίον του Ολυμπιακού. Ο Μπέντνερ, λες να έχει βάλει τίποτα με την Arsenal. Ο Μπέντνερ εναντίον του Ολυμπιακού. Ναι. Όχι, έτσι. Δεν νομίζω. Λοιπόν, πόσα γκολ έχει βάλει ο Παναγιώτης Κονέ. Πρέπει να απαντήσω τώρα σε. Πες ότι είναι ρητορικό το. Πόσα γκολ έχει βάλει ο Σιμώες εναντίον του Ολυμπιακού. Σιμώες είναι διαθέσιμος. Ναι, όλοι είναι διαθέσιμοι. Θέλω να σου πω. Καλά, ναι, αλλά προβάδισμα για την δεκάδα έχει ο Αϊντάρεβιτς. Θέλω να πω, ποιο τα έχει. Η ΑΕΚ πάει για αποτέλεσμα. Χρειάζεσαι όλους τους παίκτες που είτε έχουν παράδοση είτε έχουν έφεση στο σκοράρισμα εδώ. Ή το κάνεις ανάποδα. Λες, γιατί οι προπονητές έχουν την ισορροπία. Λες, άμα διαλέξω Λόπεζ για μπροστά αριστερά, γιατί παίζει και αυτό. Μ' αρέσεις. Πρέπει να έχω ένα αντίβαρο. Δηλαδή, ο Λόπεζ δεν θα μου δώσει σκοράρισμα πιθανώς να μου δίνει, ξέρω εγώ, ο Μπακασέτα σε αυτή τη θέση. Ο Μασούτ, λέω τώρα εγώ. Δηλαδή, η προπονητική είναι σαν να πετάς χαρταετό. Δηλαδή. Μπράγια σου, ψάχνεις τα βαρύδια. Λοιπόν, το αντίβαρο συγκεκριμένη περίπτωση. Άρα, λες, θέλω έναν στο κέντρο. Ποιον με ποιον άλλον. Ποιον άλλον είναι η απάντηση. Και τώρα που είσαι σε ναι. ρολάρι, δηλαδή ναι, φάση. Ναι. Σισε, Έγκελς, Μποτία. Τρεις μύθοι για δύο θέσεις στο χώρο του. Στο κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού. Μας. Ναι. Σας. Θα μ' αφήσω να το σκεφτώ. Θα μ' αφήσω να το σκεφτώ αυτό. Θα πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Το τραγουδάκι μας Παρασκευής πρέπει να ακουστεί λίγο και θα επιστρέψουμε μετά για να πάμε τα δικά σας μηνύματα και με ανάλυση Super League βεβαίως μέχρι τις 12.
ό,τι μ' αγαπάς έδειχνες δίθεν με πονάς. Πάψε ψεύτικα να με φιλάς, φεύγω τέλειωσαν όλα για μας. Σ' άλλη διάσταση φεύγω μακριά, θα με βλέπεις στα αστέρια ψηλά. Φεύγω γίνομαι, άλλη εξαφανίζομαι, τα χαθώ απ' τη γη ξαφνικά. Εδώ μας κυρίες και κύριοι, φάει το τελευταίο ημίωρο να πω ότι έτσι ένα μικρό ειδικό μήνυμα θα μου επιτρέψουν αρκετά δευτερόλεπτα, ότι όσοι δολίως, υπογείως και τεθλασμένος προσπαθούν να αποσπάσουν πληροφορίες για τις οπαδικές προτιμήσεις δημοσιογράφων με άγνωστους σκοπούς, να ξέρουν ότι δεν πρόκειται να επιτελέσουν τους σκοπούς τους. Έτσι. Αν και το συγκεκριμένο άτομο με έχει αποθεώσει σε περίπατο στο Παγκράτη, πρέπει να σου πω. Φωνάζοντας. Πουν οι δρόμοι του γεμάτοι με χαρούμενες φωνές την Κυριακή. Ρυθμικά το όνομά μου. Είναι η μεγαλύτερη αποθέωση που έχω γνωρίσει. Δεν μπορεί να φάξει ρυθμικά το όνομά σου, γιατί δεν το βάζω. Να σε λέγε Νίκο. Μόνο έτσι μπορούσε. Νίκολα Σάκτη. Α, κατά το Ερνέστο. Δεν το είχα σκεφτεί. Δηλαδή, White Stripes, δηλαδή να μην. Όχι, είναι με ωραίο το σκεφτόμουν, οπότε δεν θα πήγαινε. Με ωραίο. Τι είναι αυτό. Ναι, σιγά μην ήταν με. Του στήριξε ο Αργύρης Παιδουλάκης. Ή κάτι τέτοιο. Έλα. Είπαμε. Δεν είμαι ΠΑΟΚ. Ναι, δεν είσαι ΠΑΟΚ. Θα ήθελες όμως. Ναι. Θα ήθελες. Όλοι θα θέλαμε να είμαστε ΠΑΟΚ στην πραγματικότητα. Πρέπει να σου πω ότι την περίοδο που σπούδαζα στη Θεσσαλονίκη ήμουν Άρης. Για κάποιο λόγο. Άρης στο γήπεδο, Ηρακλής έξω από αυτό. Ως κουλτούρα, ας την πούμε έτσι. Διαφορετικό, είναι διαφορετικό να είσαι Ηρακλής. Μπορεί να λέμε διαφορετικό να είσαι Ηρακλής, πραγματικότητα είναι διαφορετικό να είσαι Ηρακλής. Εντάξει, ναι, okay. Για τον Ηρακλή κάπως το καταλαβαίνω. Έτσι, λίγο έτσι αποστασιοποιημένα. Ας πούμε, το Άρης είναι που με κόλλησε τώρα. Το Κλεάνθης Βικελίδης που τότε λεγόταν Χάρη Λάου, ας πούμε. Ναι. Ήταν πιο προσβάσιμο γήπεδο σε μένα.
Δηλαδή με το παπάκι που είχα τότε, ναι, πάνω, πως ναι, φοιτητής. Το να φτάσω μέχρι την Παπαναστασίου μου ήταν εύκολο, ήταν εύκολο το παρκάρισμα, μεγάλος δρόμος μετά για να φύγεις, οπότε τιμούσα. Ψιλοφτηνό όμως. Τι εννοείς? Για να κάνεις επιλογή ομάδας. Τι να κάνω, τι να σου πω, ότι μου πήγαινε περισσότερο το κίτρινο. Το δεχόμουν καλύτερα από αυτό που μου πες. Δηλαδή ήδη ήμουν πολύ μεγάλος, ρε φιλέ. Ήτως να πες το λίγο πιο γραφικά. Δηλαδή πες την πίτα κοντά μου, ξέρω εγώ, εμένα στην Ευκαρπία, ήμουν μακεδονικός. Υπάρχει το μακεδονικό, πες κάτι λίγο πιο. Ρε εσύ τώρα, ποιος φοιτητής μένει στην Ευκαρπία, δηλαδή. Δεν ξέρω, κάποιος φοιτητής θα μένει στην Ευκαρπία. Σε μπέρδεψε τότε αυτή η σειρά του Μέγκα που ήταν φοιτητής. Γίνε Απόλλων Καλαμαριάς, ρε φιλέ. Και μένανε στο Λυκαβητό, ρε φιλέ. Γίνε Απόλλων Καλαμαριάς. Υπάρχουν ομάδες, αν ήταν, πόλη. Ήταν μακριά το γήπεδο. Ήταν μακριά η Καλαμαριά. Ήταν μακριά η Καλαμαριά. Μακριά η Καλαμαριά. Μάλιστα. Καταλαβαίνεις. Εντάξει. Προσπαθώ να καταλάβω. Έλα. Προσπαθώ. Έλα. Έλα. Προσπαθώ. Λοιπόν, πριν πάμε σε μηνύματα και Super League κτλ. Καταρχάς, για να μην το ξεχάσουμε για μας, με μάλλον κράζετε και καλά θα κάνετε. Πρέπει να πω ότι έχουμε ένα κάρο τελικά. Οπότε μισό λεπτό, μια ανάσα. Mm-hmm. Να πάρουμε τελικά στο ποδόσφαιρο, πάμε τις 9 και κάτω. Μπουρκ Περόνα Κλερμόν 0-2. Σωσό Γκαζελέκ 4-1. Νίμα Ζαξιό 1-1. Ορλεάν Χαβρ 2-1. Παρίνι Ορ 0-1. Κουεβίλη Ρουέν Σατορού 0-1. Τούρο Σερ 0-2. Βαλανσιέ Νανσί 0-2. 0-1, συγγνώμη, Βαλανσιέ Νανσί, παραλαμβάνω, 0-1. Μπουλόν Κοντοπάλ Λαβάλ 1-0. Σολέ Λιόν του Τσέρε 3-1. Κονκαρνέα Ουλεζερμπιέρ 2-2. Πο Κονσολάτε 1-2. Ερυθρός Αστέρας Αβράνσιες 2-2. Αντάντ Σάμπλι Τχέλε επίσης 2-2. Ντουνκέρου Εγκρενόμπλ 0-0. Φίτε Εγκρόνιγκεν 2-0. Αλμύρε Σίτι Ντόρτρεχτ 1-2. Καμπούρ Γκόα Χεντίκλ 2-1. Ντεγκράφτσαπ Νέι Ουτρέχτ 7-0. Ντεμπό Τέλσταρ 3-2. Εύκαι Έντχοφεν Βάλβαϊκ 3-1. Έμεν Ναϊμέγεν 1-0. Φόλενταμ Φορτούνα Σιτάρτ 2-0. Βαντούς Ξαμάξ 3-3. Αντβέρπ Βασλάντ Μπέβερεν 1-2. Ουτ Χέβερλι Σέρκλ Μπριζ 2-2. Κολονία Ντόρτμουντ 2-3 τελείωσε το παιχνίδι. Έμπολι Παλέρμο 4-0. Μαρσέιγ Μέτς 6-3. Λουκέζε Αρέτσο 1-1. Αυτά είναι τελικά. Και από εδώ και κάτω, ό,τι ακούτε σε εξέλιξη. Σεφν Ντρούιτ Νιου Σέντ 2-2. Μπόλτον Μπριστολ Σίτι 1-0. Σοσιεδάδ Λα Κορούνια 4-0. Και ο Σασούνα Βαγεκάνο 1-1. Στο μπασκετικό κουπόνι, από τα παιχνίδια των 8, χρωστούσαμε το τελικό Γκράτς Ράιφεζεν Φούρστ Έφελν. Το 89-82 είναι αυτό. Και τα τελικά από τις 9 και μετά. Μπάμπρικ Παναθυναϊκό, όπω γνωρίζετε, 95-74. Παρίλε Βαλουά Μπουργκ 65-74. Αντί Μπρέμ 82-92. Και στο άλλο παιχνίδι τη Ευρωλίγκα που θα σε εξέλιξει. Μπασκόνη Ερυθρό Αστέρα 103-84. Ωραία. Πάντα δεν έχει πάρει εργολαβία τα σκορ του στοιχήματο. Ναι. Επειδή ο Βαϊμάκης χρόνιζε βαρύ πεπόνι ή έκανε. Αυτό. Ναι. Αυτό. Για... Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όχι, φοβόμουν ότι μήπως δεν είχε εμπιστοσύνη στην προφορά του Γαλλίες, Ολλανδίες. Όχι, αν και καμιά φορά που τύχαινε να πει. Εγώ δεν ήμουν έτσι. Γιατί ξέρω ότι. Εντάξει, λίγο. Ήταν λίγο. Χαμηλού επίπεδου. Δεν τέριαζε. Εντάξει, δεν θα ήθελα να πω. Ούτε για σπορεφέ μου, ούτε για αερασπορ που ήσασταν. Ήταν για κάτι άλλο, ξέρω. Εντάξει. Τα λέω εγώ, Γιάννη. Δεν θέλω να πω ναι, αλλά ναι. Άστο για τη σκέψη τώρα. Τη Δευτέρα, ας πούμε, αναγκαστικά θα τα κοιμιάσετε πάλι. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται. Δεν πειράζει. Λοιπόν, 20η αγωνιστική, είσαι έτοιμος? 2-3, μπαίνουμε βιράζ. Ναι. Ναι, μπαίνουμε στο τελευταίο τρίτο, λοιπόν. Έτσι. Εδώ θα κρυθούν όλα. Κατάλαβε, τι τα κάνεις, αφήνει για εμείς. Δηλαδή, αυτά μην τα υποτιμάτε που λέμε, γιατί δεν είναι το ένα δευτερόλεπτο κερδισμένου ραδιοφωνικού χρόνου. Αλλά αυτό που λέμε, το τελευταίο τρίτο βιράζ και τέτοια, σου δίνουν 3-4 λέξεις σαν κειμενάκι, τι οποίες τις ψάχνεις. Σωστό. Τις ψάχνεις. Δεν είναι πλάκα αυτά. Δεν είναι αστεία πραγματάκια. Σου δίνουν κάτι τι. Λοιπόν, πάμε. 20η αγωνιστική, κυρίες και κύριοι. Σάββατο 3 Φεβρουαρίου. Ξεκινάμε μερολογιακά και ορολογιακά, όπως πάντα, στο Θεόδωρο Σχολοκοτρώνης στις 3 το μεσημέρι. Ο Αστέρας της Τρυπόλεως υποδέχεται τον αθλητικό όμιλο της Ξάνθης. Δύσκολα ξεκινάμε, έχω να πω εγώ. Αν ήταν προπό, εδώ πέρα νομίζω, λόγω επειδή, εγώ θα έβαζα τριπλή. Στο λέω, δεν θέλω, ξέρεις ότι δεν είμαι κότα. Ναι. Αλλά εδώ... Πώς το λένε οι στοιχηματζίτες, δεν ακουμπάμε το Αστέρας Τρίπολης Ξάνθη. Ναι. Αν βλέπεις άσο, παίχτο, φίλε. Είναι δύσκολο πράγμα τώρα εδώ να πεις. Είναι δύσκολο να πεις. Είναι δύσκολο να πεις. Δηλαδή θα το κόψεις σκοτίστικα εδώ ή δεν ξέρω. Ναι. Όντως είναι τριπλή παραλλαγή. Ναι, ναι. Είναι παιχνίδι τριπλής παραλλαγής. Ναι, μπορείς να πεις χ τώρα, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι που το.
Είναι τρομερό το power play που θα γίνει εκεί. Ναι, παρά αυτά δεν πρέπει να πούμε κάτι, δεν οφείλουμε να πούμε κάτι. Ωραία, θα στηρίξω την ομάδα της Τρυπόλεως. Και εγώ θα στηρίξω την ομάδα της Τρυπόλεως. Εάν ναι, μου βγάλει το περίστροφο ή κάτι άλλο και με απειλήσει με αυτό, θα στηρίξω Τρίπολη. Λοιπόν, στις 5 και 4, κυρίες και κύριοι, στο ΑΕΛ FC Arena, η ΑΕΛ υποδέχεται τον Πανιόνιο. Δεύτερο δύσκολο παιχνίδι. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Δεύτερο δύσκολο. Χινάρι όμως ήταν αυτό, έχω να σου πω. Θα είναι χινάρι. Ναι, ναι, θα είναι χιναράκι. Χιναράκι και χωρίς γκολ κιόλας. Ωραία, φίλε. Άρα σπρώχνει τον κόσμο πουθενά, γιατί εκείνη την ώρα δεν έχει άλλο παιχνίδι. Θα το δείτε και θα το υποστείτε. Χινάρι χωρίς γκολ. Θα στηρίξω τον Πανιόνιο. Διπλουρά. Θα του κάτσει το χ. Με ντεμπού το Βαγγέλη Μόρα, διπλουρά ναι. Πανιόνιο. Ναι. Θα στηρίξω τον Πανιόνιο. Okay. Θα δούμε. Θα κρυθείς. Κρίνεσαι. Νίκη πεντάδας. Μάλιστα. Νίκη πεντάδας. Κρίνεσαι. 7:30 το Σάββατο Παναθηναϊκός Πανετολικός. Με κάτσε και Μιστακίδη η αποστολή των πράσινων. Σωστό. Εκτός ο Φάνης Τζανδάρης. Σωστό. Αλχημία στην επίθεση. Μιλάει Λεωφόρος. Τρίποντο. Και ευκαιρία για μια νέα αρχή. Μιλάει Λεωφόρος. Ναι. Γκολ Κουρμπέλι. Κουρμπέλι. Ναι. Γκολ Κουρμπέλι. Ωραία, φίλε, θα γίνει. Ξέρεις, καρδιά ναι. Και τέτοια. Ναι. 1-0. 2-0. Να το αφήσω. 1-0. Βγήκε κάτι παραπάνω. 1-0. Καλό για τον Παναθηναϊκό, το λέμε την πρώτη φορά, που έχει αυτά τα παιχνίδια αυτή την εποχή. Λέω εγώ ξανά. Τι εννοείς αυτή την εποχή. Αυτή την εποχή των αναταράξεων. Που εκεί που λέω είσαι, ξέρω εγώ, 25 παίχτες. Την άλλη μέρα έχεις 21. Μετά έχεις 18, μετά έχεις 16, μετά ξέρω εγώ. Καλό είναι που δεν έχεις ένα παιχνίδι που μπορεί μια ήττα ενδεχομένως αρκετά βαριά να σε απορριθμίσει και να σε πετάξει τελείως και σου κάνει το βίο. Στο γήπεδο δεν μπορεί να πάρει τους βαθμούς. Ναι. Οπότε στηρίζουμε Πανετολικό, τον Παναθηναϊκό τον στηρίζουμε. Λοιπόν, πάμε στην Κυριακή. Mm-hmm. Γιατί έχουμε δύσκολα, έχω να σου πω. Γενικώς αυτή η αγωνιστική είναι σχεδόν όλα τα παιχνίδια δύσκολα. Ναι, έτσι φαίνεται. Λοιπόν. Όχι σχεδόν, μη σου πω όλα. Ναι. Λοιπόν, Κυριακή, κυρίες και κύριοι, στις 3 το μεσημέρι, στους καυτούς ζωσιμάδες, ο ΠΑΣ Γιάννενα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και τον μεγάλο λαό του ΠΑΟΚ. 800 άτομα. Ξέρω, πάντα θα ταξιδέψουν μεμονωμένα από ό,τι άκουσα. Βεβαίως. Επειδή το ξέρω τι γίνεται, έχω δει τα από το 13 μέχρι το 16. Έχω δει, αν όχι και τα 3 ΠΑΣ Γιάννενα ΠΑΟΚ, σίγουρα τα 2 από τα 3. Εκεί είναι κάθε φορά η ίδια ιστορία. Έχουν ένα συγκεκριμένο πέταλο το οποίο το σπάνε και μετά το ξαναφτιάχνουν. Α, ωραία. Οι ίδιοι δηλαδή βάζουν καθισματάκια τα οποία τα σπάνε και τα ξαναφτιάχνουν ο ΠΑΣ μετά. Μια αλλά ανακαίνιση δηλαδή ουσιαστικά γίνεται. Ο ΠΑΣ πάντα θέλει τους ΠΑΟΚΤΖΙΔΕΣ στην πόλη. Ναι. Να το ξέρεις αυτό. Ναι. Τους θέλει, έρχονται οι ΠΑΟΚΤΖΙΔΕΣ, είναι ωραίοι. Στα Γιάννενα. Μπαίνουν κάτω εκεί στη θηρατσίνα μακριά από όλους. Κυμπάριδες. Δεν αγοράζονται. Ναι, εντάξει. Και είναι ωραία, είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Αυτό το πράγμα γενικώς. Και σου υπενθυμίζω ότι πας για να την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Σε βγάλε ψεύτη γιατί έφυγε με το διπλό, έτσι. Δεν έφυγε με διπλό από την Νέα Σμύρνη. Βεβαίως. Τώρα θα φύγει κάποιος άλλος με το διπλό από τη δική του έδρα, φίλε. Έτσι φαίνεται. Δεν λέω. Έτσι δείχνει. Απλά. Έτσι δείχνει. Η δυναμική του πάω. Γιατί το λες αυτό, ρε. Έχει χάσει φέτος ο ΠΑΣ την έδρα του, όχι. Θα πει κάποιος. Ναι, αλλά περίμενε. Έχει παίξει ο ΠΑΣ Γιάννα μέχρι τώρα στην έδρα του με ομάδα που την προηγούμενη μέρα ανακοίνωσε την απόκτηση 20χρονου Ουκρανού επιθετικού για την ομάδα K20 του συλλόγου. Όχι. Άρα αυτό θα είναι. Δεν το έχω πρόχειρο, αλλά μάλλον όχι. Στο λέω εγώ. Ναι. Ως Δελτιάς τώρα. Ναι. Ο Δελτιάς που ξέρει τις ειδήσεις και τα λοιπά. Ναι. Ίσως είναι το στοιχείο που θα κάνει διαφορά. Θα μου πεις, θα λες την αποστολή. Όχι. Όχι. Αλλά είναι καν για την πρώτη ομάδα, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Παρότι ο ΠΑΣ, κυρίες και κύριοι, δεν έχει χάσει παιχνίδι στην έδρα του, παρότι ο ΠΑΣ έχει φέρει 7 ισοπαλίες σε 9 παιχνίδια στην έδρα του, παρότι ο ΠΑΣ μοιάζει άτρωτος στους ζωσιμάδες και ο ΠΑΟΚ έτσι και έτσι εκτός έδρας, συμπαθητικός αλλά όχι πρωταθληματικός εκτός έδρας. Πρωταθληματική είναι μόνο η ΑΕΚ νομίζω. Εκτός έδρας. Όχι γενικά. Ότι... Εκτός έδρας καλύτερα μπορούσε να πηγαίνει ο Ατρόμητος. Έτσι συντάσσεται ο επιθετικός προσδιορισμός αυτός. Παρόλα αυτά έχω να πω εγώ. Και συγγνώμη που θα σταχωρήσω τους Γιαννιώτες φίλους μου, ο ΠΑΟΚ θα περάσει από τα Γιάννα. Και ας το αφήσουμε εκεί. Ναι.
Και εγώ το βλέπω. Και ας τα αφήσουμε εκεί. Και ας τα αφήσουμε εκεί χωρίς περισσότερη ανάλυση. Νομίζω, πότε θα ξαναπά στα Γιάννενα. Νομίζω ότι ειδικά οι γενιώτες που ακούτε καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε. Έχεις προγραμματίσει κάποιο ταξίδι προς τα εκεί. Μήπως κάποιοι, ρε παιδί μου, θέλουν να μάθουν περισσότερα και σου διοργανώσουν καμιά υποδοχή. Νομίζω ότι στο Πάσχα, μέχρι το Πάσχα θα έχουν ξεχαστεί αυτά. Με τσίπουρα εννοώ. Θέλω να πιστεύω. Ωραία, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, βλέπουμε ΠΑΟΚ. Στις 5 και 4 την Κυριακή, η Λαμία υποδέχεται τον Ατρόμητο. Πολλά θα κρυθούν από τις εμφανίσεις των δύο ομάδων και ενώ τα ρούχα που θα φορέσουν. Ποιος τα μπλε, ποιος τα άσπρα. Έτσι, μπράβο. Έτσι, ναι. Έτσι, μπράβο. Okay. Το καταλαβαίνω αυτό, δεν μου λέει και πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να σου πω, το μάτς είναι διπλό. Το μάτς είναι διπλό. Ναι. Το μάτς είναι διπλό. Διπλό. Διπλό, ναι. Το λες. Το λέω έτσι απλά. Α, δεν έχεις κάποια εσωτερική πληροφόρηση για το όχι, δηλαδή... Καμία εσωτερική. Τι εσωτερική πληροφόρηση να, γιατί έχω και κανένα μάτς εσωτερική πληροφόρηση. Μου θύμισες. Πώς το πω, υπάλληλο ΑΕΛΔΕ που λέει πρέπει να αγοράσεις κλονατέ. Ναι, ναι, όχι. Τέτοι, δηλαδή έτσι. Όχι, όχι, όχι. Χωρίς καν να μου κλείσει το μάτι, κατάλαβα ότι ξέρει κάτι παραπάνω. Όχι. Όχι. Α, το μάτς είναι διπλό. Μάλιστα. Εγώ λέω ότι το μάτς είναι χ. Οκ. Και σταματώ εδώ. Κι εγώ. Μάλιστα. Γιατί. Θα κρυθείς. Ναι. Θα κρυθείς και κρίνεσαι. Άρα έχουμε ήδη δύο διαφωνίες μέχρι στιγμής και τρεις συμφωνίες. Ναι, ναι. Μέσα ναι, στις άκρες. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, Κυριακή στις 5 και 4 στο δημοτικό στάδιο της Λιβαδιάς, ο Λεβαδιακός υποδέχεται την Κέρκυρα και την κερδίζει. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε πολλά για κάτι τέτοιο. Περισσότερα, οπότε μην το καθυστερήσουμε παραπάνω. Δεν χρειάζεται. Στις 7.30, κυρίες και κύριοι, στο Γιώργος Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ. Το μόνο που δεν ξέρω. Για να δω, μήπως σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Είναι αν θα τελειώσει 0-0 ή 1-1. Α, αυτό δεν ξέρεις. Το μόνο που δεν ξέρω, το σκέφτομαι. Και μάλλον κλείνω πάλι προς το 0-0, πρέπει να σου πω. Δεύτερο 0-0 σερί. Εγώ θα περιμένω να ολοκληρωθεί το συλλαλητήριο. Ναι. Να δούμε πού βρισκόμαστε. Πού βρισκόμαστε από ποιες αφού. Γενικά. Να κάνουμε μια χώρα. Ναι, να κάνουμε μια σούμα, ρε παιδί. Να τραβήξουμε μια γραμμή εκείνη την ώρα. Ναι. Να δούμε γενικά πού πάει ο κόσμος. Okay. Και μετά θα σου πω. Ότι νομίζω θα νικήσει ο Ολυμπιακός. Μάλιστα. Okay. Παρά τα όσα διάφορα ακούγονται και γράφονται εδώ στο Facebook μου για τις οπαδικές μου προτιμήσεις, εγώ πιστεύω θα νικήσει ο Ολυμπιακός. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω. Ναι, το καταλάβαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, 0-0 ή 1-1. Είσαι τόσο παντελώνατος. 0-0. 0-0 πιστεύω. 0-0 γιατί δεν μ' αρέσει ούτε δύο σκόρ είναι σωστά. 0-0. Πιστεύω το. Πιστεύω. Βλακίες. Έτσι ναι. Μου ήρθε. Το πιθανότερο. Λοιπόν, και κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, την αγωνιστική τη Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου στις 7.30. Ο Πλατανιάς υποδέχεται τον Απόλλωνα. Ο Ουραγός Πλατανιάς, τον 14ο Απόλλωνα. Έτσι, σε ντέρμπι σωτηρίας. Πιστεύεις ότι υπάρχει ζωή στον Πλατανιά? Αν κερδίσει, γιατί δεν υπάρχει. Έχω την εντύπωση ότι θα χάσει. Έτσι, ήρθε την προηγούμενη φορά και σε ρούμποσε. Όμως. Δεν περίμενα ότι θα το θυμώσω, να σου πω την αλήθεια. Βλέπω ότι μου τη φύλαγες για τον Πανιό Σπασγιάννη. Όχι, νομίζω ότι θα πάρει το διπλό Απόλλων, φίλε. Και θα σφραγίσουμε ουσιαστικά τον υποβασμό του. Όχι, όχι, Πλατανιά. Όχι, 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 όχι. Αγαπώ την Κρήτη, αλλά. Διπλό Απόλλων. Δεν νομίζω. Όχι. Κάτσε λίγο να το σκεφτώ. Όχι. Ναι, ψέχω. Όχι. Όχι. Εντάξει, ο Πλατανιάς είναι μια μακράν χειρότερη ομάδα. Δεν το συζητάμε. Δεν τίθεται θέμα γι' αυτό. Φαίνεται, ρε παιδί μου, από όλα τα στατιστικά, τις εμφανίσεις, τα πάντα. Αλλά θα σου πω και λίγο τελευταία ελπίδα λίγο αυτό το μάτς, ρε εσύ. Είναι λίγο τελευταία ελπίδα. Και πιστεύω θα στεναχωρηθούν και οι δύο. Χ. Χ. Ναι. Και ποιο άλλο είναι στου 14 βαθμού? Η Κέρκυρα. Η Κέρκυρα. Η οποία θα μείνει εκεί. Η οποία θα μείνει και αυτή εκεί. Να. Οπότε είναι σαν να πει ότι δεν έγινε τίποτα. Λίγο πολύ. Είναι αυτό που σα συμφέρει. Γιατί με συμφέρει. Δεν ξέρω. Γιατί να με συμφέρει κάτι εμένα. Δεν ξέρω. Τι χορηγούς έχεις εσύ τώρα και δίνεις αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. Πολύ χι έχεις δώσει αυτή την αγωνιστική. Πολύ χι. Έχεις δώσει το Λάρισα Πανιώνιος χι. Ναι. Έχεις δώσει το Ντέρμπι χι. Ναι. Έχεις δώσει και το Πλατανιάς Απόλλωνας χι. Τρία. Πόσα χι, ρε φίλε. Τρία χι. Οχτώ μάτς είναι. Τα μισά θα δώσεις χι. Τρία χι. Τρεις άσους, δύο διπλά. Ναι. Πω,
ωραία, μετρημένα και αναλογικά. Τον Αστέρα Τρίπολης το υπολογίζουμε άσο, έτσι. Άσο, είπαμε. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Τίμια, τίμια και ωραία. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα τώρα. Τα τσάκρα του Οβαϊμά ανοίγει με τη μύτη. Πασόκελα και σώσε μας και σήκω στα σημίτη. Ή ο Μωράσι ο Παβιό Ρέινστρομ στον πλανήτη. Λέω σε ντεμέντες κάργαντε μάγκε. Όσο δεν καταλαβαίνετε, ο Μωράσι, παρακαλώ, σας παραπέμπω στην προχθεσινή εκπομπή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, έχουμε και πολλά μπασκετομηνύματα εδώ πέρα. Ξέρετε τα γνωστά, οι γνωστοί 2-3 που βρίζεται αναλόγως από τι ομάδα είστε. Μεγάλη αλήθεια, σε όλους τους σχολιασμούς αγώνων στο Sport FM, οι δημοσιογράφοι ξεκινάνε με τη φράση «Δεν έχεις να πεις πολλά για αυτό το παιχνίδι». Όχι σε όλα. Εντάξει, όχι σε όλους, αλλά είναι συχνή πρώτη ατάκα, είναι η αλήθεια. Είναι συχνή πρώτη ατάκα κοτζιά, για να το πω πιο συγκεκριμένα. Ναι. Είναι συχνή πρώτη ατάκα κοτζιά, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν. Τσαούση, δεν σε είχα για τόσο κομπλεξικό αντιαριανό. Mm-hmm, και η αλήθεια είναι ότι. Ούτε εγώ, φίλε, τώρα το συνειδητοποιώ. Ο κομπλεξισμός σου, όχι το κόμπλε σου. Ο κομπλεξισμός σου ξεχύλισε εδώ μέσα. Αλήθεια είναι αυτό. Ξεχύλισε. Σημασία δεν έχει πόσες φορές θα πέσεις, αλλά πόσες τελικά θα υποβιβαστείς. Η ρίση που κάνει το μύθο του Γιάννη Κομπότη μεγαλύτερο από του Τσάκ Νόρις. Τρομερά μεγάλη αλήθεια. Ναι. 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 Άτιμο στοίχημα μας βάζει και διαβάζουμε αντί εξ εν Προβάνς, αίξ εν Προβένσε, όπως Φλουμινένσε. Άρα, φίλε. Μεγάλη αλήθεια. Άρα, όντως. Μολέδο ρίχνει άκυρο Μαρία Χωακίνα. Το τούμπα λίμπρε του Βορρά, κόλλα μαλαματίνα. Ή νούνιες τροφαντός και μπες, θα μόνα σε καντίνα. Αναρωτιέται ο Καβίλι Άιντολ. Μέστη. Την ώρα που έπαιζε ο Σώτης, λέει ο Τραγανός Δέλλας, ο διακορευτής, παύλα χορευτής της Φεργίνη, έδινε άλλη διάσταση στο rock and roll. Τυχαίο. Δεν έχεις καταλάβει. Ποιος είναι ο διακορευτής, πουθενά. Χορευτής της Φεργίνη. Όχι, δεν το έχω. Είναι ο Αλμπέρτο Ασκενάζε. Η Φεργίνη είναι... Ο δρόμος που στη δόξα. Είναι αυτό. Ο δρόμος που στη δόξα. Έλα τώρα, ντροπή. Ντροπή τώρα. Μα θυμάμαι που μαζευτήκαμε 6 μαντράχαλοι σε ένα μπαράκι για να κόψουμε την πίτα της ομάδας που έχουμε στο Messenger για το Football Manager. Όχι ρε φίλε, φανταστικό, φανταστικό, βεβαίως και σας θυμάμαι αυτό. Μπράβο. Η πένα του Τόλοκιν μας το έστειλε αυτό. Ναι, Ασκενάζαρος χορεύει. Λοιπόν. Εντάξει, λέει ο Φυσέ, πολύ αποσπασμένο με τον Γκάμπη, σωστά. Ρε, ακτύπη, εγώ που έμενα άνω πόλη, δηλαδή πρέπει να υποστηρίξω Αριστοτέλη Θεσσαλονίκη. Όχι, άνω πόλη. Εντάξει, κατέβαινε σε Καρτατζόγλιο όμως, από κάτω σου ήταν. Δεν είναι τίποτα. Μεγάλη αλήθεια, δεν έχει πάρει ποτέ φίλος του υποδρομιακού στοιχήματος τηλέφωνο το βράδυ στο Μιαούλι. Ακόμα. Ακόμα λες εσύ. Ακόμα. Ακόμα. Να ξέρεις ότι το άσο ημίχρονο διπλό τελικό για τον ντέρμπι δίνει απόδοση 81. Μάλιστα. Δεν σε βλέπω να σε συγκινεί αυτή η απόδοση. Όχι, δεν με συγκινεί το στοίχημα γενικώς. Καθόλου. Παντελώς αδιάφορο. Πανίκας Μπαντέρας σαν θεμός, Οσκαρική Ζωρό. Περώτη στον Αεγκολάν, δε βάζω ρε μωρό. Ή η κουκούνα του Παβιό, στάζει χρυσό ωρό. Λέει ο Κιλιμάντζαρης, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαιρετίσματα πάνω πόλη. Νικόλα Έλεος. Έχεις τώρα διάφορα. Έχεις τώρα διάφορα τέτοια θέματα και διάφορα τέτοια μηνύματα. Πρέπει τώρα να το πω αυτό. Είναι απόλαυση να σας ακούω τρώγοντας σουβλάκι. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Το σουβλάκι με τι συνδυάζεται για να είναι απόλαυση. Δηλαδή τώρα μας είπε σαλάτα, μας είπε μπύρα. Τι μας είπε. Δεν το έχω. Σαλάτα είπες. Τρώγοντας σουβλάκι. Για όνομα. Ο Λοποδίτης λέει ρε άχρηστε ακτύπη. Ξεκινάς ωραία. Γιατί τον κάνεις παρέα το διπλανό σου. Μάλλον σε έχει περάσει για τον Στέφανο Χάρη. Από εκείνες τις εποχές είναι αυτό το μήνυμα. Του Ντάνου του Λούπου το Σερβάν. Βρίθι Ακάη και Σόνι. Με Τόργκελε Γκολεαδόρ. Δε μάτωσε Σεντόνι. Ή Ζακ Παβιό παράγγελμα. Επόμου αρμ τον Γκιόνι. Να ο Καβιλιά Έντρου ξανά σε μια πολύ δυνατή προσπάθεια. Ο Ξανθιώτης Εργάτης λέει την εξής μεγάλη αλήθεια. Όταν μένεις στον δεύτερο, ναι, δεν είσαι ποτέ σίγουρος αν θες να ανέβεις με το ασανσέρ με τα πόδια. Στον δεύτερο. Εγώ θα έλεγα όχι. Όταν ανέβεις με το ασανσέρ, για να κατέβεις δεν είσαι σίγουρος τι πρέπει να κάνεις. Ξεστή. Περίμενε. Έχει ημιόροφο.
Σοβαρή ερώτηση. Εάν έχει ημιόρροφο, δεν το σκέφτομαι δεύτερη φορά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ναι, άστο, ξέχασα το. Ναι. Αν έχει ημιόρροφο με τη μία. Μόνο δάχτυλο. Εννοώ δάχτυλο για το μπουτόν. Αν ο πόλη θα μπορούσε επίσης ανάλογα το ύψος να υποστηρίζει παναθλητικό Σικαιόν ή τον ιστορικό ΒΑΟ. ΒΑΟ για το μπάσκετ μιλάμε. Βεβαίως. Ναι, παναθλητικό Σικαιόν. Α, και βεβαίως. Βεβαίως. Αλλά εσύ, Άρη, κατευθείαν πήγαμε. Εσύ στη Γλίδα κατευθείαν. Μέσα δεν μπορούσε. Σου λέει, αν δεν μπορώ, άμα δεν πάρω το μηχανάκι μου να βγω σε λεωφόρο τρεις λωρίδες, ρε φίλε, δεν έχει νόημα να πάω να δω μπάλα. Μα έτσι είναι, ρε. Εσύ, γιατί το Καθατζόγλου ήταν δίπλα στις φοιτητικές εστίες, δίπλα στο πανεπιστήμιο, δηλαδή δεν άλλαζε τον αέρα σου. Οκ. Άσπρο να σου πω κάτι, στο Καθατζόγλου κινδύνευε στα βοηθητικά. Ναι. Έκανε προπόνηση Τασούλα και Λεσίδου τότε στη δισκοβολία. έπρεπε να είσαι στα 100 μέτρα, ρε φίλε. Πλάκα κάνει στα 65 την έγινε η κοπελάρα. Αυτό είναι σοβαρό. Αυτό είναι σοβαρό. Να τα μάθετε όλα. Οφείλω να ομολογήσω ότι αυτό είναι σοβαρό. Λοιπόν, να πω και τελευταία τελικά ποδοσφαιρικά. Ναι. Σεφν Ντρούιτς Νιου Σέντς 2-2, Μπόλτον Μπρίστολ Σίτι 1-0, Σοσιεδάδ Λα Κορούνια 5-0 και ο Σασούνα Βαγεκάνο 1-1. Λοιπόν. Σε ξεκόρα και ο Μήτρογλου με τη Μαρσέη. Ο Μήτρογλου που ήταν ο συμπαίκτης του που έλεγε να μην του ξαναδώσετε φανελά. Βλέπεις. Βέβαια τώρα. Ταπ νούμπος. Πόσο 6 γκολ δεν πήγαν, πολλά. Ναι, 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 ναι. Δεν έχει να κάνει. Και ο Καλάθης θα μπορούσε να έχει σκοράρει σε αυτό το μάτσο. Δεν έχει να κάνει. Πήγε σήμερα. Λοιπόν, και θέλω να κλείσουμε με την τεράστια αλήθεια. Φίλου που δεν στέλνει το όνομά του, αλλά δεν έχει σημασία γιατί η αλήθεια είναι τεράστια. Ο οποίος λέει: είδα ξανά μετά από καιρό την επιστροφή των καθαρμάτων. Όσες φορές και να τη δεις, δεν τη χορταίνεις αυτή την ταινία. Και αυτή είναι μια τεράστια, κολοσιαία, πανανθρώπινη, πανσυμπαντική αλήθεια. Με την οποία, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται αυτή εδώ εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Κυριάκη, τον Βασίλη Γερασίμου, τον Σταύρο Χονδροθύμιο, σας για την ακρόαση. Πέρα και πάνω απ' όλα και από όλους, τον Νικόλα τον Αχτύπη. Εμένα. Τον Νικόλα τον Αχτύπη, βεβαίως, εμένα, το είπες πάρα πολύ ωραία, έτσι, πολύ σεμνά, πολύ ταπεινά. Μας έκανε την τιμή και σήμερα να είναι εδώ στο πλάι μας. Μένετε συντονισμένοι, μένετε στο Sport FM. Ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και Fight Club ξανά με πλήρη σύνθεση τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Καλή σας νύχτα. Γεια σας. Sport FM 90.